έχουμε. Και χωρίς άλλη καθυστέρηση, να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Ντόβολο, τον καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής. Γεια σας, κύριε Ντόβολε. Καλησπέρα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Μεγάλη τιμή και χαρά σήμερα να μιλάμε στην φιλόξενη συχνότητα του Sky, που είναι πάντα έγκυρη και έγκριτη, αλλά έχει και έμφαση στο κομμάτι που λέγεται πολιτισμός, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Και πραγματικά συγκινήθηκα πολύ με αυτό που άκουσα λίγο πριν με το σταυρό που σηκώνει ο καθένας. Ναι. Μεγαλύτερο, μικρότερο. Πραγματικά όλοι σηκώνουμε έναν σταυρό. Και κάποιος άλλος είπε σε συνέχεια αυτόν που άκουσα, που μου άρεσε πάρα πολύ, ότι έτσι πρέπει μέχρι το τέλος να σηκώνει ο καθένας το σταυρό του, γιατί έτσι θα μας βρει εκείνη η στιγμή για να φύγουμε από εδώ και να πάμε να ανταμώσουμε τον σταυροθέντα και αναστηθέντα Κύριο. Και θα είναι πάρα πολύ σωστό και πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ανώδυνο αν γίνει έτσι μέχρι το τέλος. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ εύστοχο που το διαβάσατε. Ξέρετε, κύριε Ντόβολε, είναι πολύ απλά τα πράγματα γενικότερα. Λίγα πράγματα χρειάζονται εν τέλει για να είσαι καλά, βασικά να είσαι γερός, να έχεις αγάπη, ανθρώπους που σε αγαπούν και να υπάρχει και μια απλότητα. Αυτά κάπου λίγο τα έχουμε χάσει. Ξέρετε, είναι δύσκολο να τα ακολουθείς ευλαβικά στην πορεία της ζωής σου, στην καθημερινότητα, σε εγκλωβίζει πολύ η καθημερινότητα, αλλά είναι αυτές οι μέρες που είναι και αφορμή να τα σκεφτούμε όλα αυτά. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, διότι ο ψάλτης αυτές τις μέρες έχει την τιμητική του και γενικότερα εκπροσωπεί, μας εκπροσωπεί κατά κάποιο τρόπο. Μέσα στις ακολουθίες, στις εκφωνήσεις του ιερέα, συμπληρώνεται εμάς την ψυχή όλων όσων βρίσκονται εκεί, των πιστών και προσεύχονται. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ο ψάλτης είναι ένα λειτουργήμα, ένα διακόνημα το οποίο συμπεριλαμβάνεται σε όλα τα υπόλοιπα τα οποία ακριβώς βρίσκονται εκεί στην λατρευτική ζωή, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, αλλά παράλληλα έχει και έναν άλλο ρόλο διτό, φέρει στους ώμους του μία μακραίουνη παράδοση που είναι αυτή της βυζαντινής μουσικής αλλά και της ελληνικής γλώσσας, και να επικαλεστώ και την ιδιότητα του φιλολόγου, ότι πραγματικά αυτά τα κείμενα τα οποία ακούγονται αυτές τις ημέρες είναι στο υψηλότερο σημείο της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Αναφέρονται σε αυτά τόσο Έλληνες όσο και ξένοι συγγραφείς. Ο Ιεροψάλτης λοιπόν, ο οποίος όλο τον χρόνο, όχι μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα, αλλά είναι ευκαιρία αυτή την εβδομάδα που μέσα από την δική του φωνή αποδίδονται αυτές οι υψηλές έννοιες, τα νοήματα, και μέσα πάλι από αυτές τις μελωδίες, έτσι όπως ο ίδιος τις ερμηνεύει, και εμείς μαζί του συμπορευόμαστε και ταξιδεύουμε και οδηγούμαστε εκεί μαζί στο πάθος και στην Ανάσταση. Είναι λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω έτσι, αδικημένος λίγο ο ρόλος του, διότι ξέρετε, όλοι όσοι ακολουθούμε, ακολουθήσαμε αυτήν την πορεία και δεν βαρυγνωμούμε, ίσα το κάνουμε με πολύ μεράκι, με πάρα πολύ αγάπη. Έχουμε κάνει σπουδές πολυετής στο κομμάτι αυτό που λέγεται βυζαντινή μουσική, που δεν είναι κάτι εύκολο. Έχουμε αφιερώσει πολύ προσωπικό χρόνο και συνεχίζουμε να το κάνουμε. Για μας δεν υπάρχουν Κυριακές, δεν υπάρχουν σχόλες. Δεν μπορούμε λόγω χάρη να πάμε ένα Σαββατοκύριακο με την οικογένειά μας, μία απόδραση. Δεν μπορούμε να πάμε Χριστούγεννα, δεν μπορούμε να πάμε Πάσχα, δεν μπορούμε να πάμε το 15 Αύγουστο της Παναγίας όπως κάνει όλος ο υπόλοιπος κόσμος. Και όχι μόνο. Ξέρετε, στον χώρο της ψαλτικής υπάρχουν λαμπρά ταλέντα. Λίγο πολύ όλοι οι συνάδελφοι έχουν υπέροχες φωνές, είναι μορφωμένοι, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν έναν άλλο δρόμο, θα μπορούσαν να ακολουθήσουν τον δρόμο του τραγουδιού, θα μπορούσαν να βγάλουν πολλά λεφτά με αυτό το χάρισμα που τους έδωσε ο Θεός, να γίνουν διάσημοι κτλ. Ωστόσο, επιλέγουν να κάνουν αυτό ενσυνείδητα και το κάνουν, όπως είπαμε, πολύ αγάπη και πολύ μεράκι. Λοιπόν, ο ρόλος του ψάλτη είναι κομβικός. Παλαιότερα όλοι έψαλαν, όλος ο κόσμος, ήταν πιο απλές οι μελωδίες. Κατόπιν, όταν αυτό μέσα στην περίοδο των Βυζαντινών χρόνων έγινε πολύπλοκο και πολυσχηδές, έπρεπε να βρεθεί ένας εκπρόσωπος, ο οποίος ήταν ο καλυφωνότερος όλο του εκκλησιάσματος ή οι καλυφωνότεροι αρχικά χοροδίες, για να μπορέσουν να εκπροσωπήσουν και να αποδώσουν τα νοήματα. Έτσι, ιστορικά,
απαντάτε και η γένεση του ρόλου του ψάλτη. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε έμφαση και να προσέξουμε, γιατί χωρίς τη μουσική, φανταστείτε, η λατρευτική ζωή θα ήταν πολύ άχαρη. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε, κύριε Ντόβολε. Και ξέρετε, ναι, σκέφτομαι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το έγινε πάσα που θα ακουστεί απόψε, το «Ο γλυκή μου έαρ». Ίσως ο ωραιότερος ύμνος, έτσι, ο ύμνος της ημέρας. Τι θα ήταν η Μεγάλη Παρασκευή χωρίς το έγινε πάσα? Είμαστε πολύ ευλογημένοι σαν λαός ότι έχουμε μια πολύ πλούσια, όπως είπα, υμνολογία, υμνογραφία, αλλά και μουσική επένδυση. Αν ανατρέξουμε σε κώδικες, σε βιβλιοθήκες, στο Άγιον Όρος, στην Εθνική Βιβλιοθήκη, στην Κωνσταντινούπολη και αλλού, θα δούμε ότι εδώ και πάρα πολλούς αιώνες έχουν ασχοληθεί κορυφαίοι μελοποιοί να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό, να το απόσταγμα της καρδιάς και της ψυχής τους, και θεόπνευστα, όπως λέμε και πράγματι είναι θεόπνευστα, να περάσουν στη γραφίδα, στην κάλαμο, και έτσι να φτάσουν μέχρι τις ημέρες μας. Συχνά ταξιδεύω ως προσκεκλημένος του Οικουμενικού Πατριαρχείου και σε Μητροπόλεις της Ευρώπης και της Αμερικής. Εκείνο που έχω παρατηρήσει, ας πούμε, στη θύρα, στην καθολική θρησκεία, είναι ότι σε αντίθεση με εμάς που έχουμε πολύ ωραία λόγια και πάρα πολλά, και έρχεται η μουσική ακριβώς να υπηρετήσει τον λόγο και να τον αναδείξει ως θεραπενίδα, εκεί δεν υπάρχει αυτός ο πλούτος. Λόγω χάρη ένα αλληλούια του Μπαχ θα μπορούσε να κρατήσει 3 ή 4 τέταρτα, γιατί ακριβώς υστερούν στο κομμάτι της υμνολογίας και της υμνογραφίας. Εμείς είμαστε πολύ ευλογημένοι. Τα εγκόμια, ας πούμε, που είπατε κι εσείς, το «Γλυκή μου έαρ», το «Εγένε πάσε», το «Έραναν τον τάφο» και πολλά άλλα, αν προσέξουμε, τα οποία ρίστο εν παρόδο δεν τα ψάλουμε όλα, γιατί δεν αρκεί ο χρόνος. Αν κάποια στιγμή σας αξιώσει ο Θεός και πάτε σε κάποιο μοναστήρι, είτε στο Άγιον Όρος είτε αλλού, θα δείτε ότι εκεί πέρα η ακολουθία είναι ολοκληρωμένη και ψάλλεται στη μεγαλοπρέπειά της. Ωστόσο, και αυτά τα οποία έχουμε κρατήσει για να μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει και να μην πάρει γνώμη, γιατί υπάρχουν και οι βιοποριστικοί μέρημνα και η καθημερινότητα, θα δείτε λοιπόν ότι είναι ένας μεγάλος πλούτος που πραγματικά, όχι μόνο τώρα τη Μεγάλη Εβδομάδα αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αξίζει να εκκλησιαζόμαστε, να τα προσέξουμε, και πραγματικά πιστέψτε με ότι μέσα από αυτά θα βρούμε τον εαυτό μας ή θα δούμε αντανακλάσεις της ψυχής μας, και ίσως αυτό μας οδηγήσει σε μια αναζήτηση του εσωτερικού ανθρώπου, το οποίο νομίζω ότι είναι και η πεμπτουσία, αυτό που και η θρησκεία μας, ας πούμε, μας διδάσκει. Ναι, η συμπροσευχή αυτή, η μέθεξη. Θέλω να σας ρωτήσω για τον κόσμο, κύριε Ντόβαλε. Ο κόσμος παλαιότερα έψελνε, τώρα ψάλλει μαζί σας, δηλαδή υπάρχει συμμετοχή? Ναι, έχει γίνει προσπάθεια κατά καιρούς, επειδή, όπως είπα, οι ύμνοι άρχισαν να γίνονται πιο δύσκολοι. Μάλλον οι υμνογράφοι, οι οποίοι πέρασαν κατά καιρούς, έκαναν έτσι υμνολογικά και μελοποιητικά ένα πολύ υψηλό έργο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί έχουμε πάντα αναφορές στην δυτική κλασική μουσική, μιλάμε για τον Μότσαρτ, μιλάμε για τον Μπετόβεν. Κανείς όμως δεν μιλά για τον Πέτρο τον Πελοποννήσιο, κανείς δεν μιλά για τον Ιάκωβο τον Πρωτοψάλτη, κανείς δεν μιλά για τον Πέτρο τον Περικέτη, τον Ιωάννη τον Δαμασκηνό, και όνου και στην αριθμός θα μπορούσα να μιλάω μέχρι το πρωί, κορυφαίους Βυζαντινούς και μετά Βυζαντινούς μελοποιούς, που αν γνωρίζαμε πραγματικά το έργο τους θα μέναμε έκθαμβοι. Άλλωστε, κάνω παρένθεση, θα φτάσω και στην απάντηση του ερωτήματός σας. Όλοι, ανεξαιρέτως οι μεγάλοι Έλληνες συνθέτες, ο Χατζηδάκης, ο Θεοδωράκης, ο Τσιτσάνης, όλοι αναφέρονται στην Βυζαντινή μουσική, την οποία θεωρούν και μητέρα τους. Ότι από εκεί εμπνεύστηκαν. Μάλιστα, είχαμε και το τροπάριο της Κασιανής που λέει ο αείμνηστος, ο μεγάλος μας Μίκης Θοδωράκης, ότι εγώ το πρώτο, από τα πρώτα πράγματα που πήγα να μελοποιήσω ήταν η Κασιανή, γιατί ήθελα να την αποδώσω, έτσι, και αυτό με εξέφραζε. Σήμερα λοιπόν γίνεται μια προσπάθεια να έρθει σιγά σιγά ο κόσμος ξανά στο κομμάτι της ψαλτικής τέχνης, μέσα από σχολές βυζαντινής μουσικής, μέσα από οδεία, από ιδρύματα μητροπόλεων. Πραγματικά γίνεται
μια πολυεπίπεδη δουλειά από το κομμάτι των ακαδημιών και των πανεπιστημίων μέχρι και των σχολών των ενοριών, που η κάθε ενορία σχεδόν σήμερα έχει και μια σχολή βυζαντινής μουσικής, στην προσπάθεια να επαναδραστηριοποιηθεί ο κόσμος, να γνωρίσει τη βυζαντινή μουσική, να γνωρίσει φιλολογικά τα κείμενα. Μιλάμε, όπως ανέφερα και λίγο πριν, για ένα μεγάλο πλούτο που δεν εξαντλείται. Mm-hmm. Ωστόσο, στις ημέρες μας, από τη μία έχουμε αυτό, από την άλλη ο κόσμος υπάρχει μια, για να είμαστε και ρεαλιστές, μια γενικότερη αποχριστιανοποίηση του κλίματος. Το βλέπω και στην Ευρώπη αυτό. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν αφιερώνει πολύ χρόνο στην εκκλησία, τις Κυριακές ασχολείται με οτιδήποτε άλλο. Και ναι, αν δεν αρχίσουν αλήθεια. Είναι μια μεγάλη αλήθεια πράγματι. Αν δεν αρχίσουν τα παιδιά σιγά σιγά από το ιερό να καπάρουν το στασίδι που λέει και ο ποιητής, και όλο αυτό σιγά σιγά να γίνεται σε μια όσμωση, σε μια ζήμωση πραγματικά έτσι από τα παιδικά χρόνια, για να δημιουργούνται και προσλαμβάνουσες, δεν θα φτάσεις, ας πούμε, κάποτε να αγαπήσεις και να θελήσεις να μάθεις και να συμψάλεις με το ψάλτη. Επί Μακαριστού Χριστοδούλου είχε γίνει μια πολύ σημαντική προσπάθεια του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, ούτως ώστε κάποιοι ύμνοι να απλοποιηθούν, να γίνεται μια προτροπή από τον προεξάρχοντα της λατρείας, mm-hmm. με το όλοι μαζί, ή ένα νεύμα, ούτως ώστε να αναγνώσκεται ομοφόνος, το πιστεύω, ή το πατερημόν, να υπάρχει αυτή η συμμετοχή. Αλλά όπως σας λέω, είναι πολυεπίπεδο αυτό, δηλαδή το κατά πόσο μπορείς να φτάσεις κοντά και να αρχίσεις σιγά σιγά να συμψάλεις. Ωστόσο, πραγματικά αξίζει τον κόπο, και εγώ προτρέπω όλους και όλες όσοι μας ακούν αυτή τη στιγμή να κάνουν αυτό το έρχου και είδε. Mm-hmm. Να πάνε κοντά στις ενορίες τους, να ρωτήσουν τον πρωτοψάλτη τους στο λαμπαδάριο αν υπάρχει κάποια σχολή βυζαντινής μουσικής που γίνονται μαθήματα, κάθε πότε μπορούν να προσέρχονται, και πιστέψτε με ότι θα βγουν πολλαπλώς ωφελημένοι. Κύριε Ντόβολε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Φαντάζομαι ότι φεύγετε κι εσείς σε λίγο, είστε δηλαδή πατμόν, πάτε στην εκκλησία, ε? Ακούτε ήδη τη φωνή μου που είναι σπασμένη, γιατί αυτή την εβδομάδα από το Σάββατο του Λαζάρου μέχρι και την Κυριακή το απόγευμα που έχουμε τον Εσπερινό της Αγάπης, ο ρόλος του ψάλτη είναι συνεχής. Σε λίγη ώρα, 7 η ώρα, έχουμε τα εγκόμια του Επιταφείου, που πραγματικά είναι από τις δημοφιλέστερες ακολουθίες του χρόνου, που θα ακουστούν και αυτά τα πολύ όμορφα εγκόμια που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως. Mm-hmm. Και βέβαια αύριο το πρωί έχουμε την πρώτη Ανάσταση, και προτρέπω πραγματικά για μία ακόμα φορά και όλους τους ακροατές να κάτσουν στην λειτουργία, την πρώτη λειτουργία αυτήν την Αναστάσιμη, το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου, που πραγματικά, πιστέψτε με, δεν είναι πολύ. Είναι άλλη μία ώρα από τον χρόνο μας. Κάνουμε τόσα και τόσα. Εγώ θα προέτρεπα όλους και όλες όσους μας ακούν εκείνο το βράδυ να καθίσουν σε αυτή τη λειτουργία, η οποία είμαι σίγουρος ότι αν κάτσουν μια φορά θα τους αποτυπωθεί μοναδικό βίωμα, και θα θέλουν κάθε χρόνο να ζουν αυτή τη μοναδική στιγμή με τα επάλληλα Χριστός Ανέστη, αυτό το πολύ χαρμόσυνο κλίμα που κατά την θεολογία μας είναι η 8η μέρα, είναι δηλαδή κάτι μεταξύ ουρανού και γης, είναι η μέρα του Αναστάντος Χριστού. Χρόνια πολλά, ευλογημένα σε όλους, και να ευχηθώ μαζί με τον Αναστάντα Κύριο να ζήσουμε, να βιώσουμε αυτές τις ημέρες και να συνανυψωθούμε κι εμείς και να γίνουμε καλύτεροι αυτήν την εβδομάδα, αφορμής δοθήσεις από τα Άγια Πάθη και την Ανάσταση του Θεανθρώπου. Κύριε Ντόβολε, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Εγώ, καλή Ανάσταση. Να είστε καλά, καλή Ανάσταση. Ο κύριος Γιώργος Ντόβολος, καθηγητής Βυζαντινής Μουσικής.